Κύριε Δεμερτζή, και εσείς στο Castle Trust. Και θέλω να μου μιλήσετε για τη δική σας ιστορία που γνωρίζω ότι είναι αρκετά χρόνια πίσω. Εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη. Έχω παλαιοπολείο. Ήταν ο μπαμπάς, ο πατέρας μου και μετά συνέχισα εγώ. Κάπου έχω γεννηθεί μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Σίγουρα είναι ένας χώρος που βιοπορίζουμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή από μικρά πραγματάκια μέχρι μεγάλα. Δηλαδή έχω πουλήσει αυτό που δεν μπορεί να βάλει κάποιος το μυαλό του. Δηλαδή μια καρτέλα με καρφίτσες του 1900. Παράδειγμα. Έχω μια φιλοσοφία η οποία την υπηρετώ. Δεν πρέπει να πετάμε. Είναι καλύτερα να βρούμε κάποιον που να δώσουμε να παρατείνουμε τον χρόνο της ύπαρξης αυτού του αντικειμένου, οτιδήποτε είναι αυτό, παρά να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Θέλω να μου πείτε πώς έγινε η πρόταση για το Castle Trust. Θεώρησα ότι θα ήταν ωραίο να είχα μια τέτοια εμπειρία, που για μένα είναι μοναδική. Γνώρισα ανθρώπους πολύ αξιόλογους. Γνώρισα εδώ την παραγωγή που κάνουν τα πάντα για να έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και τους ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μου δώσαν την ευκαιρία σε αυτή την ηλικία να έχω μια εμπειρία σαν κι αυτή. Με τους υπόλοιπους buyers ποια είναι η σχέση σας? Το πιο ωραίο είναι η πρώτη επαφή που κάναμε στα δοκιμαστικά. Εκεί αρχίσαμε να γνωριζόμαστε όλοι, γιατί πέρασαν αρκετά άτομα από αυτό το σημείο. Μια κάποια στιγμή λοιπόν γνωριστήκαμε λιγάκι, αλλά τώρα πιστεύω ότι έχουμε γίνει φίλοι. Δεν υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ σας? Υπάρχει σίγουρα, γιατί αν δεν υπήρχε δεν θα ήμουν εδώ. Αυτό έχει και την μορφιά του. Κυρία Μηραράκη, δεν τη γνώριζα από κοντά. Τώρα ήταν η ευκαιρία και γνωριστήκαμε και μου είναι πολύ συμπαθής. Είναι μια ιδιαίτερη κυρία. Και χαίρομαι που είμαι σε αυτό το group. Έχετε βάλει κάτι σαν στόχο να αγοράσετε κάτι συγκεκριμένο? Εγώ έχω πρόθεση και είχα πρόθεση να τα πάρω όλα. Δυστυχώς, σε αυτόν τον ανταγωνισμό που είπες προηγουμένως, πρέπει να βλέπουμε και λιγάκι να κάνουμε και κανένα άλλο χατήρι, να παίρνει κάποιος άλλος κάτι.